Η Φέη μας κοροϊδεύει. Είμαστε εδώ στο θέατρο Αλίκη, λίγο πριν την παράσταση. Για όνομα. Για όνομα, που παίζεται για δεύτερη χρονιά. Να ευχαριστήσουμε το Αλίκη που μας φιλοξενεί εδώ. Όπως βλέπεις, είμαι πολύ επισημαντημένος. Όχι για τη βραδιά του τελικού για την Eurovision, αλλά για την παράσταση. Έτσι θα ντυθείς εκείνο το βράδυ. Όχι τόσο επίσημα. Λέω να μην βάλω φράκο. Εντάξει, θα βάλω. Φαντάζομαι ένα κουστούμάκι θα βάλω. Πώς φτάσαμε στο σήμερα να παρουσιάσεις τη βραδιά? Φτάσαμε απλώς. Της Eurovision. Φαντάζομαι έτσι όπως γίνονται όλες οι δουλειές σου. Κάνουν μια πρόταση, τη σκέφτεσαι, τη συζητάς, τη δέχεσαι ή όχι. Εγώ τη δέχτηκα. Δεν μπήκαμε μέσων, φαντάζομαι, για να μην ακουστεί και αυτό. Θα δούμε υπερπαραγωγές. Δεν είναι εποχές για υπερπαραγωγές. Είναι για χαμηλούς τόνους. Μου φαίνεται έτσι αλλιώς υπερπαραγωγή το ότι υπάρχει ελληνική συμμετοχή αυτή τη στιγμή. Είναι μια αφορμή για να συναντήσουμε τους φίλους μας στο σπίτι, να έχουμε παραγγείλει κάτι ή να έχουμε μαγειρέψει, να φάμε, να γελάσουμε, να κράξουμε. Αυτό που κάνουμε πάντα. Φτιάχνεται βεβαίως ένα σκηνικό, αλλά φαντάζομαι με υλικά και πράγματα που ήδη έχει ΕΡΤ. Έχει πολύ μεγάλες αποθήκες με σκηνικά. Οπότε ανακυκλώνονται κάποια πράγματα και κάποια λίγα θα φτιαχτούν. Σε αγχώνει ο ρόλος της παρουσιαστή εκείνης της βραδιάς? Εγώ το ζωντανό με την έννοια αυτή δεν το φοβάμαι, γιατί κάθε βράδυ εκτίθομαι ζωντανά στο θέατρο. Έχω ανθρώπους λοιπόν, έχω μια ομάδα εκεί που θα είμαστε με την Έλληνα τη Μπουτζαλά, η οποία είναι μια νέα δυναμική παρουσία που θα είναι δίπλα μου στη συμπαρουσίαση. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Τα έχω οτοκιού, ανθρώπου στα αυτιά μου. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε ακούσει ότι οι παρουσιαστές ίσως να μην πληρώθηκαν. Ναι. Για τη βραδιά εκεί. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει. Δεν είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, να συζητάς τα οικονομικά σου δημόσια. Το κάνω αφιλοκερδός. Το κάνει. Αυτό που το κάνει αφιλοκερδός δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη που θα το πω τώρα. Θα μπορούσε, παιδιά, πήγαινε μάνατζερ του. Να μην γίνω μάνατζερ, αλλά θα μπορούσε να πάρει μια συμβολική αμοιβή. Όχι κάτι τρελό, αλλά τουλάχιστον θα κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Γιατί να το κάνει αφιλοκερδός? Όχι, ξαφνικά δεν γίνεται. Δεν είναι μια συναυλία, παιδιά, για την Κύπρο, για τους Έλληνες, αυτό. Δηλαδή είναι κάτι συγκεκριμένο που κάνει στην ΕΡΤ. Είναι μια δουλειά. Ακριβώς. Τι αφιλοκερδός. Ναι. Θα μπορούσε να πει. Είμαστε πραγματικά. Παίρνει λεφτά. Παίρνει λεφτά. Γιατί παίρνει. Γιατί δεν παίρνει. Γιατί δεν παίρνει. Σε λέω να πάρει, ας πούμε, ένα μικρό ποσό. Τι σε νοιάζει εσένα, παιδί μου? Δεν με νοιάζει. Λέω τη γνώμη μου, ρε σας. Παιδί μου, δεν είναι αυτό. Μπορεί να έχει κάνει ένα άλλο deal ο άνθρωπος. Δεν ξέρετε. Το σωστό είναι να υπάρχει ένα μέτρο σε όλες τις δουλειές. Ακριβώς. Να υπάρχει μία αυτή και να πληρώνει με αυτή. Από εκεί πέρα όμω μπορεί να φοβήθηκε. Δηλαδή. Και η συνατσάκι με την Τωρέτα, αν θυμάμαι καλά, αφιλοκερδός το κάνανε. Ας κάνουμε και κάτι, επειδή αφιλοκερδός. Εντάξει, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Η Τωρέτα κάνει πολλά αφιλοκερδός. Το θυμάμαι. Για άλλους λόγους. Τι είπε? Η Τωρέτα κάνει πολλά αφιλοκερδός, ρε παιδιά. Τι ενδιαφέρει. Τώρα θα τσεκάρουμε τι κάνει. Όχι, απλά πάτησε αυτό που λέτε πριν. Είναι και στον άνθρωπο δηλαδή, κατάλαβε. Ο Γιωργάτα δεν κάνει πράγματα τέτοια. Παιδι μου σε χαζό. Καλά και καλά κάνει. Δεν το κάναμε δηλαδή. Αν έρθει ένας φορέα στο Μάντι να κάνω πράγματα αφιλοκερδός και πάρα πολλά κιόλας, γιατί στο Μάντι εργάζομαι κιόλας. Είναι το κανάλι που βρίσκομαι, αλλά το να έρθει ένα άλλο κανάλι και να μου πει, ξέρεις κάτι, παρουσίασε μια βραδιά. Εντάξει, επειδή είναι για την Ελλάδα, είναι έτσι άλλους λόγους, το παιδί μου, καταλαβες. Είναι τέτοια η φάση τώρα, καταλαβες. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω λάθος. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει ο Θέλης. Και εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι φιλανθρωπικό. Αλλά μην μας χαλάει τώρα κι αυτό. Αυτό δεν είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορεί να γίνει και φιλανθρωπική αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα. Που καθόμασταν και λέγαμε για την Καρύβη και τον Αφαιρίδη και όλα αυτά. Ναι, αυτό λέω. Θα μπορούσε όμως. Να γίνουν όλα αφιλοκερδώς λοιπόν. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, εννοείται ότι θα μπορούσε. Άρα πολύ και τα λεφτά να πάνε σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Άλλο η αλλαγή του χρόνου, παιδιά, και άλλο η παρουσία τη Eurovision. Έχει διαφορά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν κατηγορήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Όχι. Τον είναι πολύ άδικο αυτό. Όχι, δεν είναι. Η αλλαγή του χρόνου είναι δήμος Αθηναίων. Όχι, για τον Αντώνη που θα κάνει τώρα αυτό ο άνθρωπος. Αυτό λέω. Επειδή με απλώ ξέρει τι λέει. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Θέμης. Ότι από την εποχή που λέγανε, α πούμε, τη σχολιάζαμε στι εκπομπέ πόσα χρήματα σπαταλάει η ΕΡΤ, άδικα και δεν. Ναι. Που έκαναν για την Eurovision. Από εκεί φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που εντάξει, για να μην κατηγορηθούν, να λένε ας το κάνω φιλοκεντρό. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Ολουδάρος. Άκου λίγο, ανοίγει μια άλλη κουβέντα ο Αντώνης. Και ο Καμιλτσίδης νομίζω αφιλοκεντρό. Και η Βαρδία αφιλοκεντρό του είχε κάνει. Ναι, η Δέσποινα και ο Γιώργος. Παιδιά, βέβαια ήταν οι χρονιές που το έκανε το ΜΑΝΤ, έτσι. Να το πω αυτό. Ήταν τρία χρόνια το έκανε το ΜΑΝΤ σαν παραγωγή. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και καλή επιτυχία, Ελλάδα. Πολύ γλυκό, όμορφο και ο Λουδάρος. Έχει αδυνατήσει ο Λουδάρος, καλέ. Είναι βασικά μέρα μας, πια τους βγάζει. Στέλνουμε τα δικά σου φώτα έξω. Έχουμε καιρό. Καρανταλή.